Ένα από τα μεγαλύτερα χωριά του Δήμου Αλμοπία στην Πέλα είναι η Πολυκάρπη. Είναι ένα χωριό πέρασμα για τον ταξιδιώτη που θέλει να επισκεφθεί τα Λουτρά Πόζαρ. Αξίζει να μείνει ο επισκέπτη για καφέ ή φαγητό. Το χωριό μα είναι η Πολυκάρπη, Πολυκάρπη Αλμοπία και είναι βέβαια η περισσότερη Μικρασιάτε, όπω θα γνωρίζετε από την Προύσα, τα χωριά τη Προύσα και από το Αιδίνιο. Το χωριό παλιά είχε 2.000 κατοίκου τώρα βέβαια είναι πολύ λιγότεροι. Έχουμε δύο κυρίω περιοχέ οι οποίες ε, κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρο του χωριού. Είναι τι περιοχέ ε, των Παραλίων, του Αϊδινίου και από, κυρίω από, την, από περιοχέ τη Προύσα. Βέβαια υπάρχουν ε, και κάτοικοι που ήρθαν και από άλλε περιοχέ, αλλά είναι λιγότεροι. Ε, το χωριό έχει να επιδείξει μια, έχει εμβολιάσει την, την, ιστορία του τόπου με όλα όσα έχει φέρει από την Ανατολή, την καθημάς Ανατολή όπως τη γνωρίζουμε, με, με έθιμα, με παραδόσεις, ε, ακόμα, ακόμα, ακόμα στην καθημερινότητα. Μπορούμε να πούμε ότι η προσαρμογή του κόσμου ήταν ε, βέβαια χωρίς προβλήματα. Ε, έτσι κι αλλιώς οι συνθήκες δεν επιτρέπανε να δημιουργηθούν διάφορα θέματα. Ε, πιστεύω ότι είναι ένα χωριό το οποίο είναι δημιουργικό, έχει να επιδείξει αρκετά πρόσωπα τα οποία διακρίνονται γενικότερα στην κοινωνική ζωή, της πατρίδας μας και νομίζω ότι ένα από τα πιο σημαντικά είναι το αντάωμα των απανταχού που έγινε πέρσι το 2017 εδώ στο χωριό. Οι κάτοικοι της Πολυκάρπη σέβονται και αγαπούν την παράδοση και είναι κοντά στη ζωή της Εκκλησίας. Ο κόσμος εκκλησιάζεται. Έχουμε αρκετούς ψάλτες, καμιά τέσσερις ψαλτάδες. Έχουμε τα κατηχητικά σχολεία, τα οποία τα παιδιά τα μικρά του Δημοτικού οι, οι νέε συγκυρίε που έρχονται το πρωί και το απόγευμα. Βέβαια έρχονται από την, έρχονται από την αδελφότητα Λιδία και κάνουν κατηχητικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το χωριό γιορτάζει και πανηγυρίζει στις 21 Νοεμβρίου, ημέρα εορτής του ναού, τα εισόδια της Θεοτόκου. Δυτικά του χωριού βρίσκεται ο λόφος του Αγίου Ελευθερίου. Στην κορυφή του είναι κτισμένο από παλιά το εκκλησάκι του Αγίου, με το αγίασμα στο εσωτερικό του. Υπήρχε ένα παλιό εκκλησάκι, ...πριν το 1950 που το είχαν φτιάξει οι πατεράδες μας... ...όταν ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Ε, θα έλεγα οι παππούδες μας, αλλά να πω οι πατεράδες μας. Είναι το παλιό εκκλησάκι του Αγίου Ελευθερίου. Πριν το 1950, βέβαια κάποτε πήγε να γκρεμιστεί... Να... ...από τον καιρό, ξέρετε. Όμως το συντηρήσαμε και το αξιοποιήσαμε. Ο κόσμος το αγαπάει πάρα πολύ αυτό το μικρό κλεισάκι, ...γι' αυτό το... το φτιάξαμε. Στη συνέχεια, όμως, δίπλα... Χτίσαμε ένα καινούριο ναό, είναι του Αγίου Ελευθερίου και Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη. Ένα μεγάλο μαρμάρινο σταυρό, ο οποίο είναι ευδιάκριτο από πολύ μακριά, στην κορυφή του λόφου του Αγίου Ελευθερίου, αποτελεί σύμβολο πίστη των κατοίκων. Δίπλα κυματίζει η γαλανόλευκη.